Πάμε τώρα στο ζήτημα της πληρωμής της δεύτερης δόσης της ενιαίας ενίσχυσης. Κοντά μου στο στούντιο βρίσκεται ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ, ο κύριος Μύρων Χιλετζάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για να δούμε, κύριε Χιλετζάκη, λίγο τα δεδομένα της τελευταίας στιγμής, διότι από ό,τι φαίνεται οι πληρωμές από αύριο και αν. Αν δούμε την τελευταία πληρωμή που έγινε με τα αγροτοπεριβαλλοντικά πριν από 20 μέρες, οι τραπεζικοί λογαριασμοί ξεκινήσαν να πιστώνονται 8.30 ώρα το βράδυ, από τις 8.30 και μετά. Επομένως και απόψε υπάρχει πιθανότητα να μπουν τα χρήματα, γιατί έχουμε το τραπεζικό βαλέρ. Τι σημαίνει βαλέρ και τι σημαίνει τραπεζικό? Η Τράπεζα Πειραιώς έχει το έργο της πρώην ΑΤΕ, της πρώην Αγροτικής Τράπεζας. Επομένως κάθε φορά παραδοσιακά πληρώνει τους πελάτες της και μετά πιστώνει τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα. Υπάρχει το βαλέρ των 2 ημερών και δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβουν να ολοκληρωθεί η πληρωμή βάσει της ανακοίνωσης του ΟΠΗΚΕΠΕ μέχρι και 22 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή. Άρα υπάρχει περίπτωση για κάποιους να περάσουν και τα Χριστούγεννα, έτσι, και μετά να... Θεωρώ τώρα ότι δεν θα αφήσουν τους ανθρώπους απλήρωτους οι λοιπές τράπεζες. Είτε το βαλέρ θα γίνει μία μέρα και θα προλάβουν να πληρωθούν οι άνθρωποι, είτε αύριο μέχρι το πολύ τις 11 η ώρα το πρωί θα πρέπει να έχει πληρωθεί όλη η παραγωγή που είναι κάτοχη της Τράπεζας Πειραιώς, για να προλάβουν οι άλλοι. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε και σε αυτή την περίπτωση μικρό καλάθι, έτσι, και σε σχέση με τα όσα είδαμε αναφορικά με την πρώτη δόση, αλλά και σε σχέση με τα ποσά τα οποία πιστώθηκαν το Δεκέμβριο του 2022. Αναμένουν η παραγωγή μας πολλά από αυτή την πληρωμή, αλλά δυστυχώς δεν θα είναι η πληρωμή τόσο μεγάλη όσο αναμέναμε και αναμένουν και οι παραγωγοί. Υπάρχει ένα κενό των 88 εκατομμυρίων ευρώ που χαθήκανε από την πρώτη πληρωμή, που αυτά τα χρήματα πραγματικά είμαστε, έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε αν πληρωθούν τώρα το Δεκέμβριο. Πού έχουν δεσμευτεί αυτά τα χρήματα? Δεν έχετε πάρει ακόμα απαντήσεις. Και ο κόσμος δηλαδή. Αυτά είναι παρκαρισμένα σε κάποιο κουτάκι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και κανονικά πρέπει να δοθούν τώρα. Γιατί οι μειώσεις που γίνανε, γιατί δεν έγινε σύγκληση, γίνανε μειώσεις στην προηγούμενη δόση, ήτανε εκτός προϋπολογισμού και εκτός κανονισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτά τα χρήματα κανονικά πρέπει να δοθούν. Υπάρχει άλλη μια σειρά από πληρωμών τώρα το Δεκέμβριο, γιατί δεν ολοκληρώνεται η πληρωμή τώρα το Δεκέμβριο, θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο. Του 24. Τρίτη εξοφλητική δόση που αφορά τα οικολογικά σχήματα, τα λεγόμενα. Ακριβώς. Η πληρωμή του Δεκεμβρίου και μέχρι πέρυσι ήταν πληρωμή εγκαθάρισης. Τώρα είναι ενδιάμεση πληρωμή, γιατί από τώρα και έπειτα πρέπει να υιοθετήσουν όλη η παραγωγή ότι θα έχουμε τρεις πληρωμές σε αυτή την προγραμματική περίοδο μέχρι και το 2027, προκαταβολή Οκτώβριο, ενδιάμεση πληρωμή Δεκέμβριο και οικολογικά σχήματα που αντικαταστούν το πρασίνισμα. Να σας ρωτήσω κάτι απλό. Ο κόσμος έχει καταλάβει ακριβώς περί τίνος πρόκειται? Όχι, δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος και θεωρώ ότι δεν έχει καταλάβει ούτε και ο αγροτικός χώρος επακριβώς. Γιατί? Γιατί η προγραμματική περίοδο φτιάχτηκε στο πόδι, συγγνώμη που το λέω έτσι, ήταν η περίοδο με τον κορονοϊό που δεν γίνανε οι διαβουλεύσεις που έπρεπε να γίνουν. Ο φάκελος έφυγε και πήγε επάνω και αν ο φάκελος είχε φτιαχτεί σωστά, δεν θα είχαμε τα προβλήματα που έχουμε τώρα. Δυστυχώς όμως έχει δείξει ιστορία και στη χώρα μας ότι κάθε φορά που είναι η πρώτη χρονιά, δηλαδή η χρονιά που κάνει το ποδαρικό σε μία προγραμματική περίοδο, είναι η χρονιά με τα προβλήματα. Το 2015 που ξεκίνησε η προηγούμενη προγραμματική περίοδο, οι παραγωγοί μας δεν πληρωθήκανε καθόλου με προκαταβολή τον Οκτώβριο, πληρωθήκανε την πρώτη δόση το Δεκέμβριο και έγινε η εγκαθάριση το Μάρτιο του 2016. Επομένως και τώρα βλέπουμε τα ίδια προβλήματα και θέλω να επισημάνω ότι και το 2015 χαθήκανε χιλιάδες χρήματα και μείνανε πάρα πολλοί παραγωγοί εκτός αγροτικών ενισχύσεων που τα χάσανε όλα τα χρήματα και δεν επανήλθαν και ήταν η περιβόητη φόρμα 6 με 46 εκατομμύρια ευρώ και με χιλιάδες παραγωγούς με ιστορικά δικαιώματα από την Κρήτη. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας ρωτήσω αν υπάρχει περίπτωση και σε αυτή την πληρωμή του Δεκεμβρίου δικαιούχοι να δουν μηδενικό στους λογαριασμούς τους, όπως συνέβη και στην πρώτη δόση. Υπάρχει περίπτωση να δούνε μηδενικό, γιατί έχουμε δει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δικαιούχοι που είναι σε έλεγχο από το 2015 που έχουν δικαιωθεί και δεν έχουν πληρωθεί. Και έχουμε και κάποιους δικαιούχους που είναι πάρα πολλοί για τον νομό Ηρακλείου, που οι δικαιούχοι αυτοί δεν πληρωθήκανε ούτε την προκαταβολή τον Οκτώβριο,
του 2023, ούτε την προκαταβολή τον Οκτώβριο του 2022 και ούτε και την εγκαθάριση. Ήταν η παραγωγή που είχαν χωράφια εκτός Κρήτης και αυτοί είχαν μπει σε ένα ειδικό διοικητικό έλεγχο, ενώ έχουν προσκομίσει όλα τα αξιόγραφα, έχουν μείνει απλήρωτοι. Και έχουμε και τους παραγωγούς που μεταβιβάσανε δικαιώματα φέτος για το 2023 που δεν πήραν προκαταβολή και δεν πληρωθήκανε. Και υπάρχει και άλλη μία ενίσχυση που λέγεται Young, νεαρής ηλικίας για δικαιούχους κάτω των 40 ετών, που αυτοί οι δικαιούχοι είναι αναμφίβολο αν πληρωθούν σε αυτή την πληρωμή, που κανονικά πρέπει να πληρωθούν. Να μας εξηγήσετε λίγο τι έχει συμβεί με όλο αυτό το μπάχαλο που αφορά την ηλεκτρονική απεικόνηση αγροτεμαχίων. Το monitoring είναι μια καινούργια εφαρμογή που έχει μπει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυστυχώς αυτή η εφαρμογή, και λέω δυστυχώς, έχει φανεί ότι δεν είναι ολοκληρωμένη. Και έχει φανεί γιατί. Γιατί τα πρώτα πορίσματα που είδαμε την περασμένη Δευτέρα, που πρώτη φορά ξεκινήσαμε εμείς να επεξεργαζόμαστε και ήταν τα πρώτα 50.000 αγροτεμάχια, αγροτεμάχια και όχι στρέμματα, στο νομό Ηρακλείου, και μετά από 2-3 μέρες διαπιστώσαμε ότι τελικά μόνο στο νομό Ηρακλείου ήταν 140.000 αγροτεμάχια. Είδαμε ότι πεντακάθαρα λιόφυτα που φαίνονται και στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Υπουργείου, στην επίσημη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στη σελίδα της Google Earth, που έχει τη δυνατότητα ο κάθε παραγωγός να μπει να τη δει από τον υπολογιστή του, από το κινητό του, φαίνονται και απεικονίζονται κανονικά αγροτεμάχια, πεντακάθαρα λιόφυτα. Και μιλάμε για λιόφυτα γιατί είναι μια δεντρώδης καλλιέργεια που πολύ εύκολα οπτικά απεικονίζεται και μπορείς να τη δεις. Δυστυχώς όμως το monitoring πέρυσης έτρεξε πρώτη φορά στα Τρίκαλα, έτρεξε στη Δυτική Θεσσαλία, που οι καλλιέργειες εκεί είναι σιτηρά και καλαμπόκια, και μάλλον δεν είχαν επεξεργαστεί σωστά τις δεντρώδεις καλλιέργειες. Και ο αλγόριθμος ο συγκεκριμένος της δεντρώδης καλλιέργειας δεν απεικονιζόταν σωστά στο πληροφοριακό σύστημα. Δυστυχώς, χιλιάδες παραγωγοί σε εκμαλωσία, χωρίς εκμάλωτη, χωρίς να φταίνε και χωρίς να μπορούν να διορθώσουν. Γιατί άνοιξε το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι, ξεκινήσαμε να κάνουμε επεξεργασία του συστήματος τη Δευτέρα και είχαν περιθώριο η παραγωγή μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι. Άκουστον άκουστον, σε δύο εργάσιμες μέρες, πώς θα προλάβει ο οργανισμός να προλάβει να διορθώσει όλα αυτά. Και πραγματικά θέλω να συγχαρώ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης, γιατί οι εργαζόμενοι του καθίσανε ατελείωτες ώρες για να μπορέσουν με τη σειρά τους να δώσουν κάποιες λύσεις και να σώσουν κάποια από τα χιλιάδες αγροτεμάχια που ήταν στην Κρήτη. Δηλαδή 270.000 αγροτεμάχια είχαν απεικονιστεί σε όλη την Κρήτη στο monitoring για να πληρωθούν κάποιοι παραγωγοί. Δυστυχώς, άλλη μια φορά, το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει ότι δεν ήταν οργανωμένο σωστά. Ευελπιστώ στις επόμενες χρονιές να τα έχουν διορθώσει όλα αυτά, γιατί είναι σοβαρό το πρόβλημα. Και θέλω να πω και ότι η Θεσσαλία πήρε ασυλία για το monitoring φέτος λόγω των πλημμυρών και των ακραίων καιρικών φαινόμενων, λόγω ανωτέρας βίας. Δεν ήταν υποχρεωτικό το monitoring να εφαρμοστεί και δεν έπρεπε να εφαρμοστεί σε μία χρονιά που πραγματικά η προκαταβολή ήταν χάλια. Βγήκε ο ίδιος ο υπουργός και το παραδέχτηκε ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στην προκαταβολή. Ήτανε το κερασάκι στην τούρτα το monitoring την τελευταία εβδομάδα πριν από την πληρωμή να έρθει στην πλάτη των παραγωγών. Το κερασάκι στην τούρτα, διότι τόση ώρα μας περιγράφεται μια σειρά από προβλήματα και δυσκολίες σε πολύ σημαντικές διαδικασίες. Και αν δούμε λοιπόν τη γενική εικόνα, όλα κυλούν εις βάρος του παραγωγού. Όλα είναι εις βάρος του παραγωγού, δυστυχώς. Ο παραγωγός πραγματικά είναι μια από τις δυσκολότερες χρονιές και ο δυσκολότερος χειμώνας του 2023. Το λάδι σήμερα είναι στα 9-20 και τα δέντρα μας είναι τελείως άδεια. Παραγωγή με 3 και με 4 τόνους λάδι πέρυσι, φέτος δεν θα βγάλει ούτε το λάδι της χρονιάς. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί πέρυσι στο εμπορικό ισοζύγιο του νησιού μας μόνο από το ελαιόλαδο ανήλθε στα 650 εκατομμύρια ευρώ με μέση τιμή 5 ευρώ που πουλήθηκε και όχι με 9-20 που είναι σήμερα. Και με 9 ευρώ καταλαβαίνετε όταν χάσουν και τις επιδοτήσεις χωρίς εισόδημα είναι πολύ δύσκολο η καλλιεργητική επιβίωση. Θα χαθεί στο τέλος το κίνητρο για τον ίδιο τον παραγωγό θα να συνεχίσει ναι, να καλλιεργεί. Θα χαθεί όταν δεν μπορεί να εισπράξει. Αν έπαιρνε, αν είχε βεντέμα, δεν θα τον ένοιαζε τόσο πολύ η επιδότηση. Δυστυχώς όμως δεν έχει βεντέμα. Είναι και η κλιματική αλλαγή που έχει ανοίξει την πόρτα και έχει μπει στα σπίτια μας. Μάλιστα. Και είναι λοιπόν, τα προβλήματα. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας αφιερώσατε και που βρεθήκατε απόψε να είστε κοντά καλά, μας. Ευχαριστώ.